Έχω τη χαρά σήμερα να είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Αλέξανδρο τον Λουπασάκη. Καλός φίλος, πολλά χρόνια, ένας γιατρός που πραγματικά έχει προσφέρει πάρα πολλά. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντησή μας, για αυτή τη συνέντευξη που θα κάνουμε, για αυτό το λίγο χρόνο που θα βρεθούμε να πούμε 5 πράγματα. Ο Αλέξανδρος Λουπασάκης, θέλω να πω ότι χρόνια πριν είχε δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρώτη κλινική Yale. Έτσι, Αλέξανδρε μου? Μάλιστα. Ακριβώς. Πες μου, πώς ήταν εκείνη την εποχή που εμπνεύστηκες να δημιουργήσεις αυτή την κλινική Yale, άσχετα αν δεν προχώρησε για πάρα πολλούς λόγους, δεν έχει σημασία. Όμως, στην ουσία, ο κόσμος όλος γνωρίζει από την αρχαιότητα ότι η γελοτοθεραπεία ήταν μια μέθοδος η οποία χάριζε πάρα πολλά στον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα γαλήνη και ηρεμία και πολλές, ας το πούμε, οργανικές αλλαγές προς το καλύτερο. Πώς το ξεκίνησα, ξεκίνησα με το πρώτο μάθημα χαρούμενης ιατρικής που δημιούργησα σε ακουστική κασέτα και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1993 με το αντίστοιχο τεύχος του περιοδικού L. Τότε λοιπόν είχα καταφέρει να φτιάξω μία κασέτα που μοιράστηκε περίπου σε 80.000 κομμάτια δωρεάν μέσα από το περιοδικό σε όλο τον κόσμο και αυτό έβαλε τον κόσμο στη σύνδεση με τον εσωτερικό γιατρό, με τον χαρούμενο εσωτερικό γιατρό που όλοι έχουμε μέσα μας, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς να ενεργοποιούμε με απλούς τρόπους, που θα πούμε και σήμερα, τη δύναμή μας για αυτοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας με αυτό το πρώτο μάθημα χαρούμενης ιατρικής, σιγά σιγά έβαλα τα θεμέλια από το 1993 για να κυκλοφορήσει το 2002 το βιβλίο μου, που ήταν ό,τι είχα συγκεντρώσει ψάχνοντας και ερευνώντας σε όλο τον κόσμο σχετικά με το πώς να προσεγγίσουμε τη χαρά μας μέσα από το γέλιο μας. Έτσι, αυτό. Έτσι λοιπόν. Να ξέρεις ότι το φιλομετρώ και το διαβάζω πάρα πολλές φορές. Είναι ένα βιβλίο που δοκίμασα για τα δεδομένα τότε της εποχής να γράψω το ζουμί από την ιατρική μου ματιά και έτσι να μπορέσουν οι άνθρωποι που το διαβάζουν και οργανώνοντας και πάρα πολλά εργαστήρια γέλιου δωρεάν για όλο τον κόσμο να συνδεθούν με τη δύναμή τους και με την επιθυμία τους για αγάπη και ζωή. Δείξε μου το γέλιο σου, να σου πω ποιος είσαι. Αναζητώντας τον ορισμό του γέλιου. Γελώ, εκφράζω αίσθημα χαράς ή ευαρέσκειας μέσα από τις κινήσεις των μειών του προσώπου. Το γέλιο έχει μεγάλη ευεργεσία και σήμερα το χρειαζόμαστε παραποτέ, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρέ μου? Χρειαζόμαστε όλα μας τα συναισθήματα και χρειάζεται να έχουμε έτοιμη την αγκαλιά μας για όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα λειτουργούν. Δηλαδή, αυτό που είναι σημαντικό για τη δική μου ματιά και που διαφέρει από τη γιόγκα του γέλιου είναι ότι αξίζει να καταλάβουμε ότι όλα μας τα συναισθήματα, δηλαδή και το γέλιο μας και το κλάμα μας και ο θυμός μας και οι ενοχές μας, μας οδηγούν στο βασιλικό δρόμο της αυτεπίγνωσης και της δυνατότητάς μας για αφύπνιση. Το γέλιο είναι ένα από τα πολλά σκαλοπατάκια. Χρειαζόμαστε λοιπόν διάφορα σκαλοπάτια για να ανέβουμε μέχρι το πρώτο πλατήσκαλο, το δεύτερο πλατήσκαλο και να φτάσουμε μέχρι το ρετυρέ. Όμως, για να φτάσουμε στο ρετυρέ πρέπει να έχουμε οικόπεδο και η πολυκατοικία μας πρέπει να έχει θεμέλια, πρέπει να έχει υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο ρετυρέ που είναι η ευδαιμονία, εάν δεν έχουμε περάσει από τα διάφορα σκαλοπάτια, τα οποία πολλές φορές είναι επώδυνα. Ο πόνος είναι ο βασικός δάσκαλος, ο οποίος βασικός δάσκαλος, όταν αξιοποιηθεί κατάλληλα, σιγά σιγά θα μας οδηγήσει στην ευδαιμονία. Και ευδαιμονία σημαίνει αγκαλιάζω και τη μέρα μου
και τη νύχτα μου. Αν κοιτάξεις τώρα έξω από το παράθυρό σου, τι είναι, μέρα ή νύχτα? Μέρα ακόμα. Ωραία, θα έλεγα ότι είναι ένα ποσοστό μέρας και ένα ποσοστό νύχτας. Διαρκώς έχουμε τα δύο συμπληρωματικά, που ο περισσότερος κόσμος τα ονομάζει αντίθετα. Όλα είναι συμπληρωματικά, που είναι η, όπως γυρίζει ο ήλιος γύρω, όπως γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο, δημιουργούνται αντίστοιχες σχέσεις φωτός και σκότους. Έτσι, αυτό συμβαίνει και στη ζωή μας και σε όλα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, μέσα μου, όση ώρα μιλάμε, έχουν πεθάνει εκατομμύρια κύτταρα και έχουν γεννηθεί εκατομμύρια κύτταρα. Όσο μεγαλώνω, ο λόγος της σχέσης των κυττάρων που γεννιούνται συγκριτικά με τα κύτταρα που πεθαίνουν, αλλάζει και αυτό σηματοδοτεί το φαινόμενο της φθοράς. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν χαμογελάμε και προχωράμε. Ξέρω ότι είσαι ένα βαθιά πνευματικό άτομο, διαβάζεις πάρα πολύ, κάνεις τη δική σου, έχεις κάνει τη δική σου αυτογνωσία και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Τι βλέπεις, πώς βλέπεις τον κόσμο γύρω τώρα με τα κορονοϊού εποχή, τι έχουν αλλάξει και αυτός ο φόβος που υπάρχει για σένα είναι δικαιολογημένος, πώς μπορούμε να τον μεταμορφώσουμε σε κάτι επικοδομητικό και καλό για την υγεία μας? Το κλειδί για να ενεργοποιήσουμε την δύναμή μας, γιατί άρρωστος σημαίνει αδύναμος, είναι από τη λέξη αλφα στερητικό και ρώμη. Το ίδιο και ασθενής είναι το αλφα στερητικό και η λέξη σθένος. Για να συνδεθούμε με τη δύναμή μας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε με ένα βασικό μας φόβο. Και αυτός ο φόβος είναι ένας και μοναδικός και είναι ο θάνατος. Όταν λοιπόν δουλέψουμε με βάση και αυτό που λέει και έγραψε και ο Πλάτωνας, ότι η φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου, εάν λοιπόν δουλέψουμε με αυτό μας τον φόβο, μετά καταλαβαίνουμε ότι όλοι μας έχουμε έρθει εδώ στον πλανήτη Γη και η λέξη πλανήτης έχει να κάνει με τη λέξη πλάνη, και έχουμε έρθει για να πάρουμε μαθήματα. Όσοι λοιπόν θέλουν μπορούν να με αναζητήσουν σε μια σελίδα που έχω δημιουργήσει στο Facebook με τον τίτλο «Μαθήματα χαρούμενης ιατρικής». Εκεί πέρα λοιπόν σήμερα έβαλα κάτι που έχει πει μια πολύ σημαντική ψυχίατρος που τώρα έχει αποφυτίσει, όπως μας είπε, από τον πλανήτη Γη, και η οποία λέει σε αυτό το που έγραψα: «Έχω πει στα παιδιά μου όταν πεθάνω να μολύσουν μπαλόνια στον ουρανό, γιατί θέλω να γιορτάσουμε την αποφύτισή μου από τον πλανήτη Γη». Είπε λοιπόν η Elizabeth Kübler-Ross: «Για μένα ο θάνατος είναι μία αποφύτιση». Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την άποψη και είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για αυτή την αποφύτιση, και γι' αυτό και ανέφερα και το του Πλάτωνος «Φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου». Πάνω σε αυτή τη βάση, όταν συνδεθούμε με τη δύναμή μας μέσα από αυτό το δρόμο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε τον κορονοϊό, ούτε τις διάφορες θωροποιές καταστάσεις που μας συναντάνε, γιατί όλα είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι σημαντικό να μελετήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο τον μεγάλο καθηγητή που λέγεται θάνατος και λέγεται πόνος, και έτσι να συνδεθούμε με τη δύναμή μας και την αυτοθεραπεία μας. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα κάνουμε τα βασικά που λέει η ιατρική για να προστατευτούμε. Γιατί αν εγώ όλη μέρα τρώω τούρτες και τουλούμπες και ζάχαρη, μετά ποιος να με σώσει, θα υποφέρω και θα βασανίζομαι. Αλέξανδρο Πασάκη, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπες. Διάβασα και εγώ κάτι πολύ ωραίο. Έλεγε ότι η φύση έχει επιλέξει τη ζωή και το θάνατο επίσης. Άρα για να το έχει επιλέξει η φύση, ο Θεός, σημαίνει ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον.
να το βιώσεις. Ωραία. Όμως παρόλα αυτά, ανεξάρτητα αν ο κόσμος φοβάται ή όχι τον πόνο ή τον θάνατο, υπάρχει στην ανθρωπότητα πολλή απληστία. Υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις. Υπάρχουν κακίες, πόλεμοι, βία. Αλήθεια, ενώ ας πούμε ότι φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε, ξέρουμε όμως ότι υπάρχει, δεν θα το αποφύγουμε. Πώς καταφέρνουμε και είμαστε πολλές φορές τόσο έξω από τη φύση μας? Είμαστε έξω από τη φύση γιατί μας λείπει η κατάλληλη παιδεία ζωής και θανάτου, για να μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι διαρκώς με τα συμπληρωματικά που είναι η μέρα μας και το σκοτάδι μας. Εγώ δηλαδή μέσα μου έχω και φως και σκοτάδι. Όσο εγώ λοιπόν καλλιεργώ τη δυνατότητά μου να συνδέομαι με το φως μου, βαδίζω προς την ευδαιμονία. Οι άνθρωποι έχουν παραπλανηθεί κατά τη γνώμη μου αναζητώντας την ευτυχία. Η ευτυχία είναι θέμα τύχης. Όμως εγώ δεν θέλω να αφήσω τη ζωή μου στην τύχη. Θέλω να προχωρήσω με βάση την παιδεία και τη φροντίδα, την αυτοφροντίδα. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη λέξη ευδαιμονία, που έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική ρίζα από τη λέξη δαίμον και δαίμον, που σημαίνει αυτός που γνωρίζει καλά. Έτσι λοιπόν γνωρίζω καλά ότι χρειάζεται να αγκαλιάζω και το φως μου και το σκοτάδι μου και τον πόνο μου και τη χαρά μου και να βρω έναν τρόπο να τα βλέπω ώστε να μην παγιδεύομαι μόνο στον πόνο. Το μυστικό που έχω βρει εγώ μέσα από το δρομολόγιο μου στο γέλιο και στο κλάμα είναι να βλέπω τη ζωή μου σαν να είμαι ηθοποιός σε μία ταινία η οποία έχει τον τίτλο «Η ζωή του Αλέξανδρου Λουπασάκη». Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν βλέπω τις στιγμές μου σαν να είμαι μία κάμερα που παρακολουθεί αυτόν τον ηθοποιό που λέγεται Αλέξανδρος. Αλέξανδρε μου. Και ταξιδεύω. Ταξιδεύω στα ελληνικά σημαίνει τα άξια οδεύω. Σε αυτά που αξίζουν προχωρά. Οδεύω, η λέξη οδός και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Οπότε, όπως έλεγε και ο Ηράκλητος, η οδός άνω και κάτω μία. Δηλαδή, ένας είναι ο δρόμος που θα σε πάει πάνω ή κάτω. Οπότε πάνω σε αυτή τη βάση βρες έναν τρόπο να τα κοιτάξεις όλα αυτά ώστε να διευκολύνεις τη βασική σύνδεση που είναι ο σκοπός της ζωής μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό κάθε στιγμή να βρούμε έναν σκοπό και αυτός ο σκοπός να μπορεί να μας κάνει να απολαμβάνουμε και να ευδαιμονούμε. Ο σκοπός λοιπόν για μένα που έχω έρθει στον πλανήτη Γη είναι να ξυπνήσω από τη μηχανική ζωή και το να ζω σαν να κοιμάμαι όρθιος. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας αυτόν τον ηθοποιό που λέγεται Αλέξανδρος, τώρα που σου μιλάω και κάθομαι στην καρέκλα και ακουμπάνε τα ποδαράκια μου στο πάτωμα και νιώθω την καρέκλα, έχω φτιάξει ένα παραμύθι. Φαντάζομαι την καρέκλα σαν μία αγκαλιά. Και είμαι σε μία αγκαλιά. Θα μπορούσα την καρέκλα μου να την πω Θεό, θα μπορούσα να την πω σύμπαν, θα μπορούσα να πω με βάση τη φυσική ότι τώρα με κρατάει στην καρέκλα ο νόμος της βαρύτητας. Γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος της βαρύτητας, που είναι μία πραγματικότητα για μένα, θα ήμουνα στο ταβάνι. Έτσι λοιπόν απολαμβάνω την καρέκλα. Θέλω να μου πεις για το κάπνισμα. Δεν θέλω να μου πεις ούτε πώς να το κόψουμε, ούτε πώς να μην το κόψουμε. Δεν με νοιάζει αυτό αυτή τη στιγμή. Με νοιάζει να μου πεις πώς σκέφτεσαι το γεγονός ότι οι άνθρωποι ακόμη καπνίζουν και ακόμη θα συνεχίσουν να καπνίζουν. Αν δεν καταφέρουμε στη χώρα μας να γίνουμε άκαπνοι τελικά. Λοιπόν,
από τότε που εργαζόμουν, το βασικό της δουλειάς για την διακοπή του καπνίσματος, είτε το να κόψω το πολύ φαγητό ή το να κόψω τα γλυκά ή το να είμαι όλη μέρα καθιστώ σε μια καρέκλα και να μην γυμνάζομαι και διάφορα άλλα, όλα συνδέονται με το πώς βρίσκω τη χαρά στη ζωή μου και πώς μπορεί να παγιδεύομαι ή να ξεφεύγω από τις παγίδες μου με τρόπους που να ταιριάζουν σε μένα. Θα έλεγα ότι ο ανθρώπινος οργανισμός με βάση την νευροφυσιολογία στηρίζεται στην απόλαυση και επανάληψη ή δυσαρέσκεια, πόνο και αποφυγή. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να απολαμβάνουμε την ύπαρξή μας που να μην έχει, που να μην έχουν μεγάλο βιολογικό κόστος ή αντίθετα να βοηθάνε και να στηρίζουν όλη μας την νευροφυσιολογία. Πάνω σε αυτή τη βάση είναι πολύ σημαντικό να βρούμε ένα κλειδί που να ταιριάζει με όλα. Όπως είπα ότι ο σκοπός της ζωής είναι η αφύπνιση, το να ξυπνήσουμε, και αυτό μπορώ να το απολαμβάνω οποιαδήποτε στιγμή, είτε πλένω τα πιάτα, είτε μαγειρεύω, είτε περπατάω, είτε ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να περπατάω και να τα κάνω όλα με συνειδητότητα. Αυτό σημαίνει δεν κοιμάμαι όρθιος. Έτσι και για το τσιγάρο. Ζούμε το παρόν, αυτό θες να πεις. Ζούμε στο μεγάλο ιερό εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα μπορώ να απολαμβάνω τη συνειδητότητά μου, γιατί έχω φτιάξει ένα παραμύθι ότι με έχει μια καρέκλα αγκαλιά, την καρέκλα μου την ονομάζω Θεό και εγώ ζω στο παραμύθι ότι με έχει ο Θεός αγκαλιά. Έτσι, το επόμενο και πολύ σημαντικό για να οικοδομήσουμε σχέση ελευθερίας με το τσιγάρο ή το πολύ φαγητό ή οτιδήποτε από αυτά, είναι να θυμάμαι και να καλλιεργώ μία σχέση αγάπης με την ύπαρξή μου. Έτσι λοιπόν, ξέροντας ότι απολαμβάνω τη στοματική ειδονή όταν μασουλάω και όταν τρώω, όταν πιπηλάω τη γόπα ενός τσιγάρου, όταν πίνω νεράκι. Αν λοιπόν αρχίσω να ψάχνω στην καθημερινότητά μου πώς μπορώ να με αγαπώ, σιγά σιγά θα απαλλαγώ από τη σύνδεσή μου με την πιπίλα των ενηλίκων που είναι το τσιγάρο. Είμαστε φτιαγμένοι να μας αρέσει όταν είμαστε μωρά ο θυλασμός και μετά μένει αυτό σαν απόϊχος και έτσι μπορεί να ξανασυνδέομαι με αυτόν τον μαστό που λέγεται τσιγάρο και που υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, καθότι υπάρχει κοινωνική αποδοχή για αυτή την συνήθεια και παρόλο που τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται μια άλλη στάση, είναι σημαντικό να δω πώς θα με αγαπήσω και θα ελευθερωθώ από αυτή τη συνήθεια. Εάν όλη μέρα λέω συχνά από μέσα μου τη λέξη «με αγαπάω» και παίζω με αυτή τη λέξη και πολλές φορές όταν ξαπλώνω για να κοιμηθώ μιλάω στο σώμα μου και του λέω «σώμα μου σε αγαπάω», «πόδια μου σας αγαπάω», «χέρια μου σας αγαπάω», «χέρια μου σας αγαπάω και σας ευχαριστώ», «καρδιά μου σας αγαπάω και σε ευχαριστώ», «σηκώτη μου», «νεφρά μου», «στομάχι μου» και πάει λέγοντας. Ουσιαστικά, όσο καλλιεργώ την αγάπη, κάποια στιγμή η αγάπη θα φτάσει και στα πνευμόνια μου και αν την ώρα που καπνίζω δεν κάνω τίποτα άλλο, παρακάθομαι και καπνίζω συνειδητά, χωρίς να τρώω, να πίνω, να μιλάω, να τηλεφωνάω και αρχίσω να παίζω με τη λέξη «Αλέξανδρε, σ' αγαπάω», «καρδιά μου σ' αγαπάω», «πνευμόνια μου σας αγαπάω»,
παίζοντας με αυτόν τον τρόπο, συνειδητά, και όταν καπνίζω, και όταν τρώω, και όταν πίνω, αρχίζω να καλλιεργώ μια συναισθηματική σχέση ζωής, αυτεπίγνωσης και συνειδητότητας. Αυτό σιγά 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 θα με φέρει σε μια κατάσταση που θα αλλάξει η σχέση μου είτε με το τσιγάρο, είτε με τα γλυκά, είτε με το ποτό. Σιγά σιγά αυτός είναι ο πιο ήπιος δρόμος και φυσικά οι άνθρωποι θα επωφεληθούν από την πρόοδο που έχει γίνει μέσα από τα ιατρεία καπνίσματος για να αξιοποιήσουν τις δυσκολίες που μπορεί να έχει, τις μοναδικές δυσκολίες που μπορεί να έχει κάθε οργανισμός. Γιατί κάθε σύστημα, όταν έχει γίνει συνήθεια, για να μπορέσεις να διακόψεις αυτή τη συνήθεια, χρειάζεται να στηρίξεις το σύνδρομο στέρησης που προκύπτει. Πολλοί άνθρωποι έχουν σαν δικαιολογία ότι δεν είμαι τώρα καλά, δεν είναι η κατάλληλη φάση της ζωής μου. Μπορεί τώρα να περνάω μια απώλεια, μπορεί να περνάω το γεγονός ότι έχασα τη δουλειά μου, δεν έχω χρήματα, πιέζομαι, δεν έχω ανθρώπους να με στηρίξουν και χίλιες δυο άλλες δικαιολογίες που πιθανόν να τις αισθάνεται τη συγκεκριμένη στιγμή που τις λέει ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος. Και αυτό γίνεται αναβλητικότητα. Επειδή και εσύ ως άνθρωπος, επειδή είσαι και καλός μου φίλος, ξέρω ότι έχεις περάσει όπως όλοι μας πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όμως τις μεταμόρφωσες ακριβώς με αυτό που μας περιέγραψες μέχρι στιγμής και μιλάμε. Τι θα έχεις να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή το να κόψεις το τσιγάρο, το να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου, το να πάρεις πάλι τη ζωή στα χέρια σου. Πρέπει να βρεθούν οι ιδανικές συνθήκες, πρέπει να περιμένεις να λύσεις προβλήματα, μα λύνονται τα προβλήματα. Λοιπόν, είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλες μας τις δυσκολίες. Το κλειδί είναι η αγκαλιά μας. Αγκαλιάζω λοιπόν τον αδύναμο και τον δυνατό Αλέξανδρο που έχω μέσα μου και δουλεύω για να με κερδίσω σεβόμενος τα σκοτάδια μου και τη σκιά μου. Εγώ και εσύ που αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν είμαστε δύο άτομα, είμαστε δύο συστήματα. Πίσω από τον καθένα μας υπάρχουν εκατομμύρια πρόγονοι οι οποίοι φέρανε το δώρο της ζωής μέχρι σε εμάς σήμερα. Αυτό το δώρο έχει οικοδομηθεί, αν το δούμε ιατρικά, στο πώς μεταδίδονται τα γονίδια και το DNA και έτσι εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω, αλλά μέσα από μένα μιλάει ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο προπάπους, οι προγιαγιάδες και πάει λέγοντας. Οπότε, πάνω σε αυτή τη βάση, είμαστε δύο συστήματα που μιλάνε και όσο καταλαβαίνουμε ότι όλες οι δυσκολίες των προγόνων και οι ευκολίες φτάνουν μέχρι τον καθένα μας και εμείς έχουμε να πάμε το φως, το μάθημα λίγο παρακάτω. Χρειάζεται ένα βασικό εργαλείο που λέγεται αγκαλιά, αγάπη, στοργή, τώρα, κατανόηση και καλοσύνη. Οπότε το ίδιο κάνω και για μένα και για τις δυσκολίες μου, αλλά ξέρω ότι θα κάνω και λάθη, θα πέφτω, θα σηκώνομαι, θα πέφτω, θα σηκώνομαι, οπότε με σεβασμό και με καλοσύνη για τις ευκολίες μου και τις δυσκολίες μου, κάνω ό,τι μπορώ να ολοκληρώσω το ταξίδι μου με χαμόγελο. Αλέξανδρε, είδες, μίλησες πολύ για την αγκαλιά και πάντα μίλαγες για την αγκαλιά. Αυτήν την αγκαλιά που τα μέτρα με τον κορονοϊό ήρθαν να μας τη στερήσουν. Αλλά όμως εσύ αναφέρεσαι στην αυτοαγκαλιά. Μα αυτή τη στιγμή, όπου και να βρεθώ, βρίσκεται αέρας. Έχω φτιάξει λοιπόν ένα παραμύθι και φαντάζομαι ότι ο αέρας που με περιβάλλει είναι μια αγκαλιά. Έτσι έχω πολλές αγκαλιές. Όταν ξαπλώνω για να κοιμηθώ, με παίρνει η αγκαλιά το κρεβάτι, τα σεντόνια, η κουβέρτα. Όταν ξυπνάω, φοράω τα ρούχα μου, με παίρνουν αγκαλιά η φανέλα, η μπλούζα. Έχω λοιπόν διάφορα παραμύθια, αφηγήσεις και κάθε στιγμή φτιάχνω μια ιστορία
ένα αφήγημα για να μπορώ να κατευθύνω εγώ τη χαρά μου και τα συναισθήματά μου εκεί που θέλω. Ζω μαγικά και με απολαμβάνω και για μένα κάθε στιγμή είναι η μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως. Έτσι λοιπόν έχω διαρκώς κατά νου τη λέξη μεταμόρφωση, μεταστοιχείωση, μετουσίωση και ψάχνω να βρω πώς μπορώ να είμαι ευγνώμων κάθε στιγμή και για τη χαρά μου και για τον πόνο μου. Πώς να δω τις αρρώστιες μου ως δώρα, μαθήματα και έτσι να σταματήσω να γκρινιάζω και να πάω παρακάτω. Ταξιδεύω. Όμορφα. Για να κλείσουμε αυτή την εξαιρετική συνάντηση, θα ήθελα να μου πεις στο μέλλον, θα μπορούμε να σε ακούμε, θα κάνεις κάποια μαθήματα, γιατί πλέον από την ιατρική έχεις περάσει στη διδασκαλία μέσα από τα μαθήματα χαρούμενης ιατρικής. Όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει στη σελίδα μαθήματα χαρούμενης ιατρικής να διαβάζει. Και όποτε οι διάφοροι κορονοϊοί το επιτρέπουν μπορεί να κάνουμε και καμιά συνάντηση στο Φιλοπάπου και να απολαύσουμε το ενεργειακό πεδίο όλης της περιοχής και να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία από κοντά. Μέχρι τότε χαμογελάμε και ταξιδεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε Πασάκη. Και δεν θα ξεχάσω πριν από πόσα χρόνια τώρα, φαντάζομαι μπορεί να είναι και πάνω από 25 χρόνια, ήταν όταν είχε σπάσει το ποδαράκι του ο ένας μου γιος και ήρθες και... Με την αγκαλιά και με τη δική σου έτσι, πρακτική, πόσο τον ανακούφισες. Ο οργανισμός μας έχει τον εσωτερικό του γιατρό. Τον αγκαλιάζουμε και λέμε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Αλεξανδρέ μου. Και σε ευχαριστώ. Εγώ, Εύα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.